Επειδή εσείς κύριοι και κυρίες του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπά, ξύνεστε μονίμως την κλίτσα του Τσοπάνη και δεν έχετε ούτε καν ενσυναίσθηση των ευθυνών σας τόσα χρόνια για την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι εποχικοί πυροσβέστες, εμείς ήμασταν και επικυβερνήσεώς σας και επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στις επάλξεις μαζί τους με καταθέσεις τροπολογιών, προτάσεων νόμου εδώ μέσα. Βεβαίως η πλεύση δεν ήταν τότε στη Βουλή, όμως στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια και με δικές της προτάσεις και με δικές της παρεμβάσεις. Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να εγκαλείτε μάλιστα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. 4 προτάσεις έχουμε καταθέσει, τις έχετε καταψηφίσει όλες. Τώρα καταθέτουμε νέα πρόταση, πριν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν απαντήσατε γιατί δεν την ψηφίζετε. Εμείς έχουμε συνεννόηση, έχουμε δει και την πρόταση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία στέκει, δεν είναι στον ίδιο μήκος κύματος με αυτά που είπατε εσείς. Λοιπόν, εδώ θα τα πούμε και θα τα βρούμε, όταν είναι για το δίκαιο των εργαζομένων, για το δίκαιο των εποχικών πυροζεστών. Αλλά όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα. Όχι για την ιστορία, είναι για το σήμερα. Γιατί το μπάχαλο που συμβαίνει το ζείτε και ξέρετε γιατί το ζείτε. Ένα από τα ζητήματα αφορά και αυτό. Δεν είναι του νομοσχεδίου, κύριε Γεωργιάδη, αλλά τέλος πάντων επειδή προκλήθηκα, όχι εγώ προσωπικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλαδή, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, έπρεπε να δοθεί η απάντηση. Όσον αφορά τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα, μπορεί πλέον να καταγραφεί στα πεπραγμένα της κυβέρνησής σας. Έχετε περάσει τόσα πολλά νομοθετήματα αντιδραστικά στην υγεία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ενώ την ίδια ώρα αντιστρέφεται τόσο πολύ την πραγματικότητα ότι τάχα όλα αυτά είναι προς όφελος του ελληνικού λαού και των ασθενών συγκεκριμένα. Ένα τέτοιο νομοθέτημα είναι και το σημερινό. Να ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο που συζητιέται σήμερα για τον προσωπικό γιατρό και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφού αυτό που προβλέπει είναι η παραπέρα αποδόμηση και το σμπαράλιασμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι η ενίσχυσή της. Πρόκειται για ακόμα ένα νομοθέτημα με το οποίο το κράτος σταδιακά, συστηματικά, επιδιώκει να περιορίσει τις λαϊκές ανάγκες στα απαράδεκτα όρια των δημοσιονομικών στόχων και της πολεμικής οικονομίας των περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση. Πρόκειται για πολιτική που θέτει ως κριτήριο μόνο το τι περισσεύει για τις λαϊκές ανάγκες, από μια ανάπτυξη που έχει ως προτεραιότητα αποκλειστικά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Αυτή είναι και η αιτία που βρίσκονται σε όλο και μεγαλύτερη διάσταση οι σημερινές δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας και ο βαθμός αξιοποίησής τους από και για το λαό. Αυτή είναι η αιτία των ελλείψεων σε προσωπικό, σε υποδομές, σε τεχνολογία. Αυτό είναι και το αντικειμενικό στοιχείο που ενοποιεί την αντιλαϊκή κατεύθυνση των μέτρων όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, που κάθε φορά η επόμενη χτίζει πάνω στα μέτρα της προηγούμενης για να φτάνουμε σε αυτή την υπερσυσσόρευση αντιλαϊκότητας. Για του λόγου το αληθές έχουμε και λέμε. Πρώτον, με το προπροηγούμενο νομοσχέδιο, πριν ένα χρόνο, αυτό των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων, νομιμοποιήσατε το φακελάκι. Βάλατε το λαό να πληρώνει ξανά και ξανά, μετά από τόσα που έχει ήδη πληρώσει, σε άμεσες και έμεσες ασφαλιστικές πληρωμές, σε άμεσες άλλες πληρωμές κτλ. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας έλεγαν κοινικά σε γιατρούς και λοιπό προσωπικό ότι το κράτος δεν θα σας δώσει σάλιο. Πηγαίνετε να τα πάρετε από τους ασθενείς. Αλήθεια,
και με την ευκαιρία ισχύει ότι το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει κάποια δωρεάν απογευματινά ιατρία, χειρουργία. Ισχύει επίσης ότι ετοιμάζεστε να χαρίσετε κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, αφού θα του παραχωρήσετε ένα μέρος των απογευματινών χειρουργείων, αν τελικά αυτό το εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε απαντήσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί παρατράβηξε η κοροϊδία με τους κλινικάρχες που δεν έχετε σταματήσει να τους μπουκώνετε με ζεστό χρήμα, όπως παρατράβηξε και το παραμύθι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πλέον καταλαβαίνουμε και όλοι εδώ μέσα που το πάει. Δίνει πακτολό χρημάτων για να νομιμοποιήσει στη συνείδηση του λαού την πληρωμή από την τσέπη των ασθενών για ένα χειρουργείο, αλλά δεν της καίγεται καρφί που οι μισές χειρουργικές αίθουσες στη χώρα μας είναι κλειστές. Ενώ αν υπήρχε προσωπικό θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να εξαφανιστούν μέσα σε λίγους μήνες οι λίστες αναμονής. Γιατί δεν χρηματοδοτεί, αλήθεια, προσλήψεις και νέες δομές, αφού κόπτεται τόσο πολύ για την υγεία των λαών της Ευρώπης αυτό το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης? Φυσικά ρητορικό είναι το ερώτημα. Δεύτερο, με το προηγούμενο νομοσχέδιό σας, αυτό της μεταρρύθμισης της ψυχικής υγείας, όντως καταφέρατε κάτι πρωτοφανές. Να διαφωνήσει μαζί σας όλη η επιστημονική κοινότητα και οι φορείς υγειονομικών και ασθενών. Και αυτό γιατί παραδίδετε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας, της απεξάρτησης σε ΜΚΟ και ιδιώτες. Διαλύετε τις δημόσιες δομές. Έχετε δημιουργήσει ένα αλαλούμ στους εργαζόμενους σε σχέση με το πού θα δουλεύουν και σε ποιο φορέα εντάσσονται. Τρίτον, με το σημερινό νομοσχέδιο, η αναβάθμιση του θεσμού του προσωπικού γιατρού δεν είναι τίποτα άλλο από ένταξη στο θεσμό του προσωπικού γιατρού των ανειδίκευτων πτυχιούχων των ιατρικών σχολών ή αυτών που θέλουν να αποκτήσουν τον τίτλο κάποιας ειδικότητας. Βαφτίζεται δηλαδή τις παλιές θέσεις της υπηρεσίας υπαίθρου, του αγροτικού γιατρού δηλαδή, σε θέσεις προσωπικού γιατρού. Αυτή είναι η κοσμογονία που διαφημίζεται. Πρόκειται για υπηρεσίες επίπεδου ό,τι να είναι, σε ένα σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που δεν είναι σύστημα, αλλά ένα συνοθήλευμα σημείων. Βέβαια, κάποιοι μουρμουράνε από το Λότελα καλήκι Παναγιώτενα. Όμως, χωρίς να ενισχύεται ούτε στο ελάχιστο τα κενά στις υποδομές, τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, άλλους υγειονομικούς, με δεδομένη την παντελή έλλειψη βασικών ειδικοτήτων σε αρκετές περιοχές της χώρας, με σχεδόν ανύπαρκτο τεχνολογικό εξοπλισμό, η ουσία είναι ότι το μόνο που σας νοιάζει είναι να βρείτε γιατρούς που θα παίξουν το ρόλο του προσωπικού γιατρού για να υλοποιηθεί το σχέδιο περικοπής των δαπανών που έχετε. Υπονομεύεται για άλλη μια φορά τον ενιαίο επιτελικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει το σύστημα υγείας και μάλιστα καταδικάζεται τους ασθενείς σε στοιχειώδεις, ελάχιστες και ανεπαρκείς υπηρεσίες. Στο σημερινό νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης οικονομικό κίνητρο για την επιλογή της ειδικότητας της παθολογίας και της γενικής ιατρικής με τις γνωστές ανακοινώσεις του Υπουργείου και Υγείας και άλλων για την έλλειψη γιατρών αυτών των ειδικοτήτων. Απλά να θυμίσουμε ότι το σύνολο σχεδόν των υπολείπων κομμάτων εδώ μέσα προωθούσατε εν αλλάξ πότε την αντίληψη του πληθωρισμού των γιατρών και πότε την έλλειψη γιατρών. Δηλαδή, μια μας λέγατε ότι οι γιατροί είναι πολλοί και την άλλη μας τσαμπουνάγατε ότι είναι λίγοι. Στη μια περίπτωση το αξιοποιήσατε όταν σχεδιαζόταν το κλείσιμο των δημοσίων μονάδων υγείας, το θυμάστε κύριε Γεωργιάδη,
Εσείς ήσασταν υπουργός που τα κλείσατε. Και στη δεύτερη περίπτωση το αξιοποιήσατε για να δικαιολογηθεί το πάγωμα των προσλήψεων, διότι υποτίθεται δεν υπάρχουν γιατροί. Τα στοιχεία όμως που υπάρχουν δεν επιβεβαιώνουν γενικά την έλλειψη παθολόγων και γενικών γιατρών, αλλά την έλλειψή τους σε αριθμό από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Μια χαρά γόνιμος είναι ο ιδιωτικός τομέας. Άγονες βγαίνουν οι θέσεις στο δημόσιο τομέα και τις βγάζει άγονες η πολιτική σας. Διότι την πολιτική σας την χαρακτηρίζει το απαράδεκτο επίπεδο αμοιβών, η απαράδεκτη όρη δουλειάς με πάρα πολλές εξαντλητικές εφημερίες, η υποστελέχωση, η έλλειψη εξοπλισμού, η δυσκολία στην αναγκαία εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, η επιδείνωση της ικανότητας της ικανοποίησης όλων των κοινωνικών αναγκών, όπως η εξεύρεση κατοικίας και τόσα άλλα. Όσο όλα αυτά δεν βελτιώνονται ουσιαστικά, οι κατά καιρούς διαγωνισμοί θα αξιοποιούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση για να μετατοπίζει τις δικές της ευθύνες στους ίδιους τους γιατρούς. Τέταρτο, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχετε κι άλλο νομοσχέδιο στα χαρτιά. Το έχετε προς το παρόν στη διαβούλευση. Εκεί, εκτός από δωράκια που ετοιμάζετε για φαρμακοβιομήχανους, φέρνετε και νέα εγκληματικά, θα τα έλεγα, μέτρα. Απαριθμό, αν και θα τα πούμε αναλυτικά και όταν έρθει η ώρα, παράδοση της παιδοογκολογικής κλινικής του παιδών Αγία Σοφία σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αφαιρείται τη μεταμόσχευση οργάνων από τα δημόσια εργαστήρια του Ευαγγελισμού και του Γεννηματάς και τη μεταφέρεται σε άλλο επίσης νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Να μην μιλήσουμε για το φάρμακο που όποτε ο λαός μας ακούει για ρύθμιση της φαρμακευτικής δαπάνης, κρύβει τις τσέπες του γιατί δεν έχει μείνει φάρμακο που δεν έχετε ακριβήνει ή βάλει σε αρνητική λίστα. Να μην μιλήσουμε επίσης και για τα προγράμματα πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων που έχετε φέρει και όλα έχουν ημερομηνία λήξης και όλα στηρίζονται στην ατομική ευθύνη και την αυτοδιάγνωση. Αλήθεια, και μετά τη διάγνωση τι μέλη γενέστε, σε ποιο επιστημονικό δυναμικό και σε τι δομές θα απευθυνθεί κάποιος για θεραπεία ή παρακολούθηση. Στους φίλους σας στον ιδιωτικό τομέα, γιατί στο δημόσιο για να βρει κάποιος χειρουργό, μαστού ή ραντεβού με γαστρεντερολόγο περνάνε μήνες, μην πω χρόνια. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, σας προκαλώ να μπείτε τώρα με τους κωδικούς TaxisNet όλοι εδώ μέσα να κλείσετε ένα ραντεβού σε ένα γαστρεντερολόγο μέσα στο μήνα στο νομό Αττικής. Αν δεν σας αρέσει αυτή, βρείτε άλλη ειδικότητα και αν βρείτε ραντεβού, τρυπήστε μου τη μύτη. Από κάθε νομοθέτημα που φέρνετε εδώ μέσα για ψήφιση, εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, προβάλλει όλο ένα και πιο καθαρά ότι οι διεκδικήσεις του λαϊκού κινήματος, οι προτάσεις του ΚΚΕ είναι όχι μόνο εφικτές, αλλά και απόλυτα αναγκαίες. Για παράδειγμα, ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά υπέρ της υγείας του λαού όταν αποτελεί τον βασικό πυρήνα του ανεπτυγμένου, στελεχωμένου και εξοπλισμένου κρατικού συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από τη στιγμή που ο οικογενειακός γιατρός συνδέεται με όρους περιορισμού του κόστους των ασθενών, ακριβώς επειδή τους θεωρείται πελάτες και όχι πάσχοντες, χάνει και το αναγκαίο και χρήσιμο περιεχόμενο που πρέπει να έχει. Το πρόβλημα του αριθμού και της κατανομής των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού μπορεί να λυθεί απαραίτητα με έναν κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, με αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, όπου όμως το κράτος θα μπορεί να εξασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων υγειονομικών και του λαού ευρύτερα, αφού αυτοί οι ίδιοι θα τις καθορίζουν, θα τις υλοποιούν και θα τις ελέγχουν.
Όποιος είναι με την εμπορευματοποίηση, μάταια ψάχνει να βρει λύσεις, αφού η άναρχη κατανομή τους ανάμεσα στις διάφορες δημόσιες μονάδες υγείας, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κυρίως στην αυτοαπασχόληση, θα επιδεινώνεται στο έδαφος της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία. Και προφανώς, όποιος είναι επιπλέον και με τις πολεμικές δαπάνες και επικαλείται κάθε λίγο και λιγάκι τις δημοσιονομικές αντοχές, δεν θα τολμήσει ούτε θα προχωρήσει σε κατάργηση των μνημονιακών νόμων περικοπής των μισθών. Δεν θα μπορέσει να δώσει στο υγειονομικό προσωπικό της χώρας αυτό που επιβάλλει η εποχή μας, δηλαδή αξιοπρεπείς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Εν ολίγης, το δίλημα είναι απλό. Υγεία και φάρμακο εμπόρευμα ή κοινωνικό αγαθό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και σε άλλα ζητήματα που συζητάμε σήμερα. Όπως το ζήτημα, για παράδειγμα, του κατώτατου μισθού, για τον οποίο κατέθεσε τροπολογία το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν είναι εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, θα μας ακούσει, θα απαντήσει. Ξεκινάτε την πορεία σας ως βολική αξιωματική αντιπολίτευση, έστω εν αναμονή ακόμα, έτσι να εξηγούμαστε, έτσι ακριβώς όπως το περιμέναμε. Στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας σας, επικαλείστε την ίδια ακριβώς αντιλαϊκή ευρωπαϊκή οδηγία που έχετε στηρίξει και εκεί, στην Ευρωβουλή, όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και η οποία όμως βάζει τα φόπλακα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Όμως αυτή την οδηγία ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο η Νέα Δημοκρατία με το απαράδεκτο νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό. Τέτοια σκληρή αντιπολίτευση θα είστε. Αλήθεια όμως, έχετε καταλάβει τι ζητάτε να καταργηθεί με την τροπολογία που καταθέσατε, για καθαρά βέβαια επικοινωνιακούς λόγους? Ζητάτε να καταργηθούν μια σειρά διατάξεις του 2012, του 2013, του 2014. Συγγνώμη, ποιος κυβερνούσε τότε και έφερνε αυτές τις διατάξεις? Εσείς δεν ήσασταν παρέα με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή παρέα με τους κυρίους Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Βορύδη, Χατζηδάκη, Σταϊκούρα, Βρούτσι και πάει λέγοντας. Ο εαυτός σας περιγράφεται μέσα σε αυτές τις διατάξεις που ζητάτε σήμερα να καταργηθούν. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, και μόνο γι' αυτό το λέω. Εν τω μεταξύ, το ΚΚΕ έχει καταθέσει τουλάχιστον 3 φορές αυτά τα χρόνια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, την οποία έχουν επεξεργαστεί τα ίδια τα εργατικά σωματεία, όχι μόνο για τον κατώτατο μισθό, αλλά και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις τριετίες και το ωράριο και όλα τα υπόλοιπα εργασιακά δικαιώματα, και τα έχετε απορρίψει όλοι μαζί παρέα. Γιατί μόνο αν υπάρχουν όλα αυτά, τότε μπορεί και ο κατώτατος μισθός να παίζει πραγματικά το ρόλο του ως ένα πλέγμα ελάχιστης προστασίας και πάνω σε αυτό να χτίζουν περισσότερα δικαιώματα οι εργαζόμενοι. Ποιος είναι ο λόγος που δεν ζητάτε να καταργηθεί αυτό το αντεργατικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις? Μα φυσικά, οι δεσμεύσεις σας σε μεγάλους ομίλους, η στήριξή σας στην αχαλήνωτη κερδοφορία τους, την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν 2 και 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Εκεί τα βρίσκετε με τη Νέα Δημοκρατία. Είστε πολύτιμος και δοκιμασμένος συνεταιρός της. Γι' αυτό είστε και βολικός αντίπαλός της. Εσείς μαζί με τη Νέα Δημοκρατία είστε η βασική εκδοροσφαγής των εργατικών δικαιωμάτων από το 2010 και μετά. Ενδεικτικά μόνο, με τενέργεια, επεκτασιμότητα συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάργηση 13ου και 14ου μισθού του Δημοσίου, 13ης και 14ης σύνταξης, κυριακάτικη αργία. Τα έχετε καταργήσει όλα αυτά και απλά θέλετε ένα κατώτατο μισθό που θα τραβά και όλους τους εργαζόμενους τους άλλους προς τα κάτω.
αυτά τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πριν, όπως και τα γνωστά πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κάνει να χρεοκοπήσει πλέον και ο μύθος ότι με άθικτη εντελώς τη βάρβαρη εξουσία του κεφαλαίου, με την Ελλάδα κολαούζο της Κομισιόν και του ΝΑΤΟ, με όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και τις ευρωνοσιακές αντιλαϊκές οδηγίες, δήθεν ότι μπορεί ένας άλλος στη θέση του Μητσοτάκη, μπορεί μια άλλη Νέα Δημοκρατία στη θέση της Νέας Δημοκρατίας, μια όποια άλλη αστική κυβέρνηση ίδιας πάνω κάτω κοπής, αφήνοντας άθικτα όλα τα παραπάνω να κάνει τα πράγματα αλλιώς. Σας λέμε καθαρά ότι 100% δεν μπορεί, ακόμα και αν ήθελε. Αφήστε πια εσείς που δεν θέλετε κιόλα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στον αιώνα τον άπαντα έτσι θα βολοδέρνετε όλοι εσείς και μαζί σας δυστυχώς θα βολοδέρνει, αν δεν αλλάξει ρότα, και ο ελληνικός λαός, χωρίς προοπτική, ψάχνοντας μετά να βρείτε την αιτία εσείς για όλα αυτά που έχουν συμβεί και συμβαίνουν και τώρα που μιλάμε. Αυτή είναι και η βαθύτερη, πιστεύουμε, αιτία του εκφυλισμού που παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Εναλλάξ. Και βέβαια όχι μόνο στην Ελλάδα. Στη Γερμανία η αγαπημένη σας σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του Σόλτς καταραίει υπό το βάρος της νέας οικονομικής κρίσης που είναι πρώτον πυλών, αν δεν τις έχει περάσει κιόλας αυτές τις πύλες. Στην Ισπανία, η επίσης αγαπημένη σας κυβέρνηση του Σάντσεθ, μαζί με τη φιλελεύθερη τοπική διοίκηση, λούζονται και μεταφορικά και κυριολεκτικά την οργή του λαού για τη δολοφονική πολιτική του κέρδους που τον άφησε απροστάτευτο στη Βαλένθια και οδήγησε σε αυτή την πολύ νεκρή τραγωδία. Και εσείς απολύετε εδώ τους εποχικούς πυροσβέστες. Και στην Ελλάδα είχαμε τα νέα επεισόδια τώρα το Σαββατοκύριακο που πέρασε του τριημέρου στο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει από το ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων, με τη μητέρα των μαχών, ανάμεσα σε ποιους? Ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και σε εκείνους που τον ανέδειξαν και τον στήριζαν επί ένα χρόνο, μέχρι που κάποιους τους διέγραψε ή τους καθαίρεσε από τα αξιώματά τους. Και τότε είδαν το φως το αληθινό και αποφάσισαν να σώσουν τη χαμένη τιμή της αριστεράς. Ποια τιμή και πόσο αυτή κοστολογείται? Φτάνει πια, όχι άλλο τέτοιο σώσιμο. Αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, παρόλο που όλο το σύστημα τώρα το σπρώχνει και ξαφνικά εκεί που το λιδωρούσε, τώρα παρουσιάζει μια ειδηλιακή εικόνα γι' αυτό, σε αντιπαραβολή βέβαια με το ΣΥΡΙΖΑ. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης μέσα σε ένα βράδυ αμφισβητήθηκε από τα μισά στελέχη του κόμματός του, επειδή έχασε, έλεγαν, από τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές. Και βέβαια, αν μιλάμε για πολιτική ταύτιση και στρατηγική σύμπλευση όλων σας, εκεί που αυτή φαίνεται πιο καθαρά από οπουδήποτε αλλού, είναι στο ρόλο πρωτοπαλίκαρου που έχει αναλάβει η Ελλάδα στους διάφορους ευρωατλαντικούς πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς. Όλοι σας το έχετε υπηρετήσει αυτό. Και ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια το έχει απογειώσει. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το έχετε υπηρετήσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και με πρόεδρο τον είπα τον κύριο Τραμπ παλιότερα, τον διαβολικά καλό Τραμπ που έλεγε και ο κύριος Τσίπρας όταν έθετε τις βάσεις για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας, είπα, και τη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που έφερε τελικά στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό άλλωστε και ο κύριος Μητσοτάκης μετά και τη συνάντησή του με τον κύριο Πομπέο έσπευσε να δώσει προκαταβολικά τα διαπιστευτήριά του και στους δύο υποψηφίους προέδρους και τα επανέλαβε στον κύριο Τραμπ μετά την εκλογή του. Πομπέο βέβαια δεν θα υπάρχει τελικά στη νέα αμερικανική κυβέρνηση. Τον απέλησε ο Τραμπ μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τίγκαντε μια κι αυτή, Αλλά θα βρείτε σίγουρα εσείς άλλους πρόθυμους συνομιλητές. Είμαστε απολύτως βέβαιοι γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, κομμάτι
αυτών των αντιλαϊκών ευρωατλαντικών σχεδιασμών είναι όμως και οι διαπραγματεύσεις για μια διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Μετά και τη συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν, επιβεβαιώθηκε ότι η λεγόμενη θετική ατζέντα αξιοποιείται ως το προπέτασμα καπνού για τα παζάρια που είναι σε εξέλιξη και που οδηγούν σε λύσεις συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος διαφόρων ενεργειακών μονοπωλίων και σε βάρος φυσικά των λαών. Όσο και αν επιμένετε, κύριε της κυβέρνησης, ότι πάτε στις διαπραγματεύσεις με μοναδικό θέμα την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, υπάρχει απ' την άλλη η τουρκική κυβέρνηση, που και αυτή με τη σειρά της επιμένει ότι πηγαίνει σε αυτές με τη λογική της ολιστικής προσέγγισης και των αλληλένδετων ζητημάτων. Και επειδή και τα δύο ταυτόχρονα δεν γίνεται να ισχύουν, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι έχει ανοίξει εφόλιστη ύλη συζήτηση που ακουμπάνε και σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο εφησυχασμός που συστηματικά καλλιεργείται αποκρύπτει το γεγονός ότι εδώ δεν μιλάμε για διαπραγμάτευση μεταξύ δύο λαών που όντως δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν και έχουν κάθε συμφέρον να συνυπάρχουν ειρηνικά. Μιλάμε για διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική άρχουσα τάξη. Και σε μια τέτοια διαπραγμάτευση αντικειμενικά συνυπάρχουν και η οικονομική συνεργασία για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων της κάθε πλευράς, των δύο χωρών, και ο μεγάλος ανταγωνισμός συμφερόντων μεταξύ τους. Αυτός ο ανταγωνισμός, ενταγμένος μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων που βρίσκονται σήμερα στο απόγειό τους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να οδηγήσει σε νέες εντάσεις, όπως έχει δείξει και η πείρα όλης της προηγούμενης περίοδου. Με λίγα λόγια, τόσο ένας οδυνηρός συμβιβασμός, όσο και οι εντάσεις και συγκρούσεις, είναι οι όψεις του ίδιου νομίσματος και η μια ακολουθεί την άλλη, γι' αυτό και ο λαός μας απαιτείται να επαγρυπνεί. Η πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε όλες αυτές τις πολιτικές σας είναι εδώ. Αυτό απέδειξε η μεγάλη σύσκεψη του ΠΑΜΕ με συμμετοχή χιλιάδων συνδικαλιστών προχτές το Σαββατοκύριακο, το περασμένο Σαββατοκύριακο εδώ στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν ως εκπρόσωποι αυτοί οι χιλιάδες συνδικαλιστές περίπου 600 πρωτοβάθμιων συνδικάτων, σωματείων, συλλόγων, φορέων, ομοσπονδιών και εργατικών κέντρων όλης της χώρας, όπου συζήτησαν και οργάνωσαν για να οργανώσουν την πάλη τους, τα αιτήματά τους, τις διεκδικήσεις τους, την αντεπίθεσή τους απέναντι σε όλα αυτά τα νέα συνολικά αντιλαϊκά σχέδια που απεργάζεστε. Αυτή είναι η ουσία, αυτή είναι η γνήσια αντιπολίτευση. Γι' αυτό δεν ακούσαμε τίποτα από κανένα κανάλι, δεν ακούσαμε τίποτα από άλλα μέσα ενημέρωσης, δεν γράφτηκε τίποτα. Γράφει μόνο σήμερα ο ριζοσπάστης που κυκλοφορεί μετά το Σαββατοκύριακο και αυτή είναι η ουσία, μέσα είναι και τα περιεχόμενα, σας τον δίνω για τα πρακτικά, να τον έχετε, να τον μελετήσετε, γιατί είναι πολύ χρήσιμες οι τοποθετήσεις και οι κατευθύνσεις που δίνει το εργατικό λαϊκό κίνημα που είναι ζωντανό στην πατρίδα μας αλλά και στην Ευρώπη. Χαίρετε.